Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων που αναρτήθηκε πριν από λίγα λεπτά, ο Πρωθυπουργός Βαυαρίας, Μάρκους Ζέντερ, ζήτησε να διεξαχθούν πρόωρες βουλευτικές εκλογές που να συμπέσουν με τις ευρωεκλογές, καθώς εκτιμάει ότι υπάρχει πλέον πρόβλημα διακυβέρνησης της χώρας από τον υπάρχοντα συνασπισμό, στον οποίο καγκελάριος είναι Όλαφ Σόλτς. Το αίτημα αυτό, η πρόταση του Μάρκους Ζέντερ για πρόωρες εκλογές, έρχεται σε μια στιγμή που η Γερμανία υφίσταται τεράστια δημοσιονομική κρίση, καθώς στην κακή οικονομική κατάσταση που βιώνει ο γερμανικός λαός από τις κάκισες ως τώρα επιλογές κυβέρνησης, ήρθε να προσθεθεί και η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου που στερεί από την κυβέρνηση το χρηματικό ποσό των 60 δισεκατομμυρίων ευρώ, δημιουργώντας έτσι ένα κενό, μία τρύπα στην οικονομία της Γερμανίας και τεράστια απογοήτευση και γκρίνια στους Γερμανούς που δηλώνουν πλέον ανοιχτά ότι ο Όλαφ Σόλτς είναι ο χειρότερος καγκελάριος που έχει περάσει από τη χώρα. Φυσικά δεν κρύβει την οργή του και για τα υπόλοιπα στελέχη της κυβέρνησης συνασπισμού, ειδικά αυτών που προέρχονται από τους πράσινους, όπως ο Χάμπεκ και η Μπέρμποκ, που απέδειξαν ότι είναι ανίκανοι για να εκπληρώσουν τα κυβερνητικά τους καθήκοντα και που πήραν περίεργες αποφάσεις σε σχέση με τη Ρωσία, οι οποίες και προκάλεσαν τεράστιο οικονομικό πρόβλημα στην καθημερινότητα των πολιτών. Φύγετε φωνάζει λοιπόν ο λαός, φύγετε φωνάζει από απόψε και ο Βαυαρός Πρωθυπουργός.